Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Αθιένου, στην ακριτική Αθιένου. Γιατί? Γιατί εκεί ενώ υπάρχει ένα πεντάστερο κέντρο υγείας, το οποίο παρακαλώ στοίχησε λίγο πολύ 4 εκατομμύρια ευρώ, 4 εκατομμύρια ευρώ για το κέντρο υγείας, και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι φτιάξαν το κέντρο υγείας με όλες τις προδιαγραφές, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί. Και βέβαια ένα τέτοιο έργο, ένα τέτοιο κέντρο είναι δώρο άδωρο. Όταν έχεις γιατρούς περιστασιακά μερικές μέρες την εβδομάδα, τότε δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι. Θα πάμε στον δήμαρχο της πόλης, της Αθιένου, τον Φίλτατο, τον Κυριάκο, τον Καρεκλά. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε μου και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε. Εκτιμώ Επίσης, πάρα πάντα. πολύ τη δουλειά σας, το έργο σας και την Να είστε καλά. προσωπικότητά σας. Πέστε μου λιγάκι, φτιάξατε εκεί ένα έργο σπουδαίο. Ένα, εγώ το ονομάζω πεντάστερο κέντρο υγείας, με όλες τις Και πολύ καλά. προδιαγραφές. Πήρατε υποσχέσεις ότι θα εστελεχωθεί με γιατρούς, όχι για τα μάτια του κόσμου, ουσιαστικά για να βοηθηθεί η κοινότητα, η κοινωνία εκεί. Εν τούτης δεν Βέβαια. έχει γίνει τίποτα ακόμα. Είναι πραγματικά πρωτάκουστο αυτό που συμβαίνει. Πέραν των 3 χρόνων έναν έργο έχει ολοκληρωθεί. Η κυβέρνηση πληρώνει για τη συντήρηση του, γιατί ήταν μέσα στις προδιαγραφές των προσφορών που είχα ζητηθεί στον διαγωνισμό που έγινε, και ο εργολάβος τώρα πληρώνεται κάθε χρόνο για να συντηρά ένα κτίριο Α, το οποίο Παναγία μου. ελάχιστα χρησιμοποιείται Απίστευτο. και δυστυχώς πάσχει η περιοχή της Αθιένου από την προσφορά αυτή της προσφοράς υγείας προς το κοινό. Τι Είναι ισχύει αλήθεια αυτό? σήμερα, κύριε Δήμαρχε, τι ισχύει σήμερα. Δηλαδή, ποιοι γιατροί υπάρχουν, πότε έρχονται και πώς εξετάζουν. Τι γίνεται σήμερα. Υπάρχει μια πολύ καλή γιατρός, μια γενική γιατρός παθολόγος, η οποία έχει ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων τα οποία έχουν εγγραφεί κοντά της, η οποία έρχεται 2 φορές τη βδομάδα. Υπάρχει μια δερματολόγος η οποία έρχεται μια φορά την εβδομάδα, κάθε 15 ανάλογα, και κάποια γιατρός από το οδοντιατρικές υπηρεσίες που ισχύει κάτι το ίδιο πάλι. Είναι Ναι. πραγματικά κάτι το πρωτάκουστο. Ο κόσμος της Αθιένου έχει δει το κτίριο, έχει μπει μέσα την περίοδο που είχαμε τον κορονοϊό. Μαζικά είχαμε καλέσει τον κόσμο και ανταποκρίθηκε, ήρθε εκεί και εμβολιάστηκε και μπήκε μέσα, και ο κόσμος λέει, μα είναι δυνατόν, έχουμε αυτόν το στολίδι και δεν μας παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες και βοήθεια. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με τον ΟΚΙΠΗ, με το Υπουργείο, με όλους τους υπουργούς, πήγαμε στη Βουλή. Τελευταίων, και είναι εκεί που εστιάζουμε τώρα τις ελπίδες μας, ήταν τον Μάιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ίδιος είχε έρθει, έκανε τα εγκαίνια της αμφιθεατρικής αίθουσας Νίκος Μουγιάρης, έναν άλλο στολίδι που φτιάξαμε εδώ στο Δήμο. Έχετε και ένα Και πολύ ωραίο αμφιθέατρο εκεί. Πάρα πολύ ωραίο αμφιθέατρο, έτσι. αυτό το Πολύ αμφιθέατρο ωραίο. ήρθε πολύ ωραίο και ήρθε και έκανε τα εγκαίνια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οπότε στην εισαγωγική μου καλωσοριστική ομιλία του είχα θέσει αυτό το θέμα μαζί με 2-3 άλλα. Είχε πει ο πρόεδρος ότι δίνει μεγάλη σημασία και ο ίδιος και η κυβέρνηση του στα θέματα υγείας και υποσχέθηκε ότι θα έβαζε το θέμα στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για άμεση επίλυση του θέματος. Ναι. Είναι αλήθεια ότι το έβαλε, τήρησε την υπόσχεσή του και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις, μας επικοινώνησαν μαζί μας από το Υπουργείο Υγείας. Έχουν περάσει 3 μήνες, δεν έγινε πάλι κάτι. Και πριν μερικές μέρες του απέστειλα μια επιστολή ενημερώνοντας τον ότι τον ευχαριστούμε μεν για την υπόσχεση που μας έδωσε, γιατί είχαμε θέσει 3 θέματα που αφορούν τα θέματα υγείας των Δήμων. Το ένα είναι η στελέχωση και η σωστή λειτουργία αυτού του πεντάστερου, όπως το είπετε, Έτσι κέντρου είναι. υγείας. Έτσι είναι. Το άλλο είναι η έλλειψη ασθενοφόρου στην περιοχή, και έχουν κινδυνεύσει και έχουμε παράπονα ότι έχουν χαθεί ζωές λόγω της καθυστέρησης μέχρι να έρθει ασθενοφόρο να μεταφέρει ασθενείς, και έχουμε ζητήσει να γίνει ένας περιφερειακός σταθμός εδώ στο Δήμο μας που θα μπορούσε να καλύψει
και τις γειτονικές περιοχές περνώντας. Και επίσης το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ τα Σαββατοκυρίακα, όπου δεν υπάρχει γιατρός για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον κόσμο μας, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, να τρέχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και πολλές φορές πάλι να κινδυνεύουν ζωές. Και πραγματικά νιώθουμε ότι είμαστε μια κριτική περιοχή που κάποιοι μας έχουν αφήσει στην ακριτικότητα και δεν μας υπολογίζουν στα θέματα. Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή, αγαπητέ Δήμαρχε. Επειδή κάποιοι φίλοι που παρακολουθούν τώρα το ρεπορτάζ και την κουβέντα μας διαρωτώνται και λένε το εξής: δεν θα μπορούσε ο Δήμος να βρει γιατρούς τους οποίους να πληρώνει το δημόσιο, αφού δεν στέλνουν αυτοί? Αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε, να σας πω ότι πριν από 2 περίπου χρόνια ο προηγούμενος Γενικός Διευθυντής του ΟΚΙΠ, ο οποίος αποχώρησε τώρα, αλλά όταν ήταν στη θέση του, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είπε: «Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να ρωτήσετε τους ιδιώτες γιατρούς αν ενδιαφέρονται να μπουν μέσα?» Και κάναμε μια διερεύνηση και πραγματικά ενδιαφέρονταν οι γιατροί μας, ενημερώσαμε. Μετά όταν ήρθαν επί τόπου για να δούμε το θέμα, μας είπαν ότι είναι παράνομο και δεν επιτρέπεται να μπουν γιατροί που δεν είναι του δημοσίου μέσα στο κέντρο υγείας. Και εμείς απαντήσαμε ότι μα, αφού τώρα είναι το ΓΕΣΥ, είναι ένα αγροτικό κέντρο υγείας, δεν είναι το κεντρικό και το γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας ή Λάρνακας κλπ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μας είπαν όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Είναι παράνομο. Πότε θα βρούμε γιατρούς του δημοσίου? Είναι παράνομο. Μας είπαν να βρούμε κάποιες άλλες χρήσεις για το κέντρο υγείας σας και τους είπαμε κάντε μας προτάσεις να δούμε. Περιμένουμε μέχρι στιγμής τίποτα. Να βρείτε άλλες χρήσεις δηλαδή. Να το κάνετε γήπεδο, αφού θέλουν έτσι να το κάνετε γήπεδο τότε. Πραγματικά. Μα για όνομα του Θεού τώρα, πού ζούμε, για όνομα του Θεού δηλαδή. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να στελεχώσουμε ένα κέντρο που εξυπηρετεί μια ακριτική περιοχή και χιλιάδες ανθρώπους? Μα είναι τρελό αυτό δηλαδή. Ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό αγγίζει πλέον τα όρια του σκανδάλου, αγαπητέ Δήμαρχε. Κατά τη δική μου άποψη. Έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε και εμείς το θέμα. Αυτό, ναι. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι κάπου έχουμε παραμεληθεί σε αυτό το θέμα έντονα. Έστειλα και στον Υπουργό Υγείας ξανά. Περιμένουμε να έρθουν επί τόπου για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ζητήσει από τους βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας που είναι δίπλα μας όλους, όλων των κομμάτων και έχουν γράψει το θέμα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε κάποια ανταπόκριση. Μακάρι. Μακάρι, αν και φαντάζεις τα δικά μου μάτια λιγάκι έτσι πολύ αισιόδοξο όλο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου Δήμαρχε. Καλημέρα μας. Επίσης, χάρηκα πολύ που εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.